Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε τη φετινή σεζόν με την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Εμίλιου Έδεν, το βιβλίο της ποίησης, ένα βιβλίο της οικογένειας του Ιαννού. Γύρω σας θα δείτε κάποια έργα που είναι του κυρίου Εμίλιου Έδεν με τίτλο «Τα ανίποτα». Θα μιλήσουν οι κύριοι και οι κυρίες Φραγκούλης Φράγκος, πρώην αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Σπύρος Φωκάς, ηθοποιός, Αναστασία Έδεν θα είναι άρπα και τραγούδι, θα συντονίσει η Μαριλού Έδεν. Ο κύριος Νίκος Κούνδουρος δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει για λόγους υγείας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο κύριος Έδεν θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στο κύριο Φραγκούλη Φράγκο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι μια μεγάλη στιγμή για το φίλο τον Εμίλιο η παρουσίαση του βιβλίου του. Διότι ξεκινά όχι απλά να δώσει κάποια ποίηματα, αλλά να κάνει μια κατάθεση ψυχής. Ένας ευπατρίδης, Κωνσταντινοπολίτης, ο οποίος γεννήθηκε όταν η πατρίδα μας αντιμετώπιζε Ιταλούς και Γερμανούς το 1941 στις 31 Μαΐου, μεγαλώνει σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον, εκεί με την αρμύρα της θάλασσας, στην Αντιγόνη, περήφανος, δεν υπάρχει Τούρκος, οι Έλληνες ζουν εκεί και μεγαλουργούν. Ο Εμίλιος σε αυτόν τον παράδεισο χτίζεται από τη μητέρα του, την κυρία Αναστασία, η οποία φροντίζει μαζί με τη δίδυμη αδελφή του να τους γεμίσει πατρίδα, να τους γεμίσει Ελλάδα, αγάπη για αυτό το όνειρο. Γι' αυτό το όνειρο ειδικά των Κωνσταντινοπολιτών, οι οποίοι εξειδανικεύουν τους Ελλαδίτες και την Ελλάδα. Και δεν θέλω να αναφέρω τα συγκρουσιακά συναισθήματά τους όταν διωγμένοι μετά τη νύχτα των κρυστάλλων, τα Σεπτεμβριανά, όπου σε στημένη και καλωστημένη παγίδα καταστρέφουν ό,τι υπάρχει από πλευράς πολιτισμού, από πλευράς ανθρωπιάς και δεν σταματούν και δεν οροδούν ακόμη ούτε και στα νεκροταφεία. Μέχρι και τους νεκρούς, τις εκκλησίες της οπεδών. Και ο Εμίλιος τραυματίζεται. Ο Εμίλιος τρελαίνεται. Ζει το Κυπριακό μέσα στο είναι του. Γι' αυτό θα δείτε ότι μέσα στο βιβλίο αυτό, το οποίο είναι κατάθεση πραγματικά ψυχής, 50 σελίδες οι τελευταίες, από την 418 μέχρι την 468, είναι αφιερωμένο στους ήρωες και αγωνιστές της Κύπρου μας. Ζει μαζί με αυτούς. Όταν ανεβαίνει, δεν ξέρω αν θα το πω σωστά, το Ούγκαπι στο καραβάκι. Σωστά το λες. Λοιπόν, όταν ανεβαίνει από το Ούγκαπι στο καραβάκι, έχω κάνει και εγώ λίγα χρόνια εκεί στην Τουρκία, αλλά ήμουνα στην Άγκυρα. Ζει ένα μαρτύριο. Έρχονται οι Νταΐδες. Αλλά ο Εμίλιος, αγέροχος, προστατεύει τους μικρότερους από αυτούν και τους καλεί και κοντράρεται μαζί τους. Και επειδή ο Τούρκος αυτό που καταλαβαίνει είναι τη λεβεντιά και τη δύναμη, αποκτά το σεβασμό τους. Με τον Εμίλιο δεν έχουμε γνωριστεί πολλά χρόνια. Τον είχα δει σε μια άλλη παρουσίαση βιβλίου όπου απήγγειλε ένα ποίημα του. Και του λέω, εσύ κάτι ξεχωριστό. Πρέπει να σε γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Και πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος τι, από οικογένεια γιατρών, παππούς παθολόγος, ο πατέρας στο Σεντ Τζόρτζ του Αυστριακού Νοσοκομείου διευθυντής, προσφορά, ο ίδιος οφθαλμίατρος, χειρούργος. Και δεν σταματάει η προσφορά του εκεί, αρχίζει και είναι μέσα στον πολιτισμό. Εγώ δεν ξέρω να σας πω πολλά πράγματα για τον πολιτισμό. Δεν τολμώ να πω, διότι έχω δίπλα μου ένα άλλο ιεροτέρας, το Σπύρο το Φωκά.
που έφερε την Ελλάδα και πέραν του Ατλαντικού. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι τον Εμίλιο, για να μην τον αδικήσουμε, πρέπει να πούμε ότι ως ιδεολόγος που ήτανε, πηγαίνει στην Αγγλία, συνεχίζει τις σπουδές του, μαθαίνει πράγματα τρομερά, έχει ως δικούς του ήρωες, όπως είναι ο Ζαν-Πολ Σάρτρ, Ντοστογιέφσκι και άλλα ιερά τέρατα, τα οποία τον εισαγάγουν μέσα στην ποίηση. Μάλιστα μου λέει, αυτό θα το αναφέρεις χαρακτηριστικά και το έγραψα και πρέπει να ρίξω μια ματιά εδώ στις σημειώσεις μου. Μου είπε για τον Αλμπέρ Κομί. Αυτός έχει βραβευτεί, όπως ξέρετε, και έχει ένα τραγικό τέλος μαζί με τον εκδότη του. Πήγε από τροχείο στα 42 του. Και λέει εδώ πέρα, η Ελλάδα είναι η χώρα των βράχων και των ποιητών. Και εδώ δίπλα μας έχουμε ένα μεγάλο ποιητή που τον αναγνώρισαν όλοι οι προηγούμενοι και ήταν ο αγαπημένος τους. '50-53 φυτά στη μεγάλη του γένους σχολή. Το Κυπριακό αρχίζει και βράζει. Οι Τούρκοι αφηνιάζουν. Προβλήματα ακόμα και στη μεταφορά με το λεωφορείο ή το πλοίο. Αλλάζει. Το 53 συνεχίζει τις ηλικιακές σπουδές του στο Ζωγράφιο Λύκειο, από όπου αποφύτησε το 1961. Τον τραβάει συμπρωτεύουσα, η συμβασιλεύουσα, η Θεσσαλονίκη μας. Και εκεί μπαίνει στην ιατρική σχολή. Ανήσυχος όμως. Έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, εγώ πρέπει να το πω αυτό, γιατί είναι κρυφό μυστικό ότι είμαι με το δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, έπαιξε ο Εμίλιος βόλεϊ, έτσι. Ναι, βόλεϊ. Βόλεϊ έπαιξε. Στο κλουπ μέσα τότε. Λοιπόν, και κατεβαίνει μετά στην Αθήνα, οπότε έρχεται και η οικογένειά του. Έρχεται και η Αναστασία το 1962. Ευτυχώς προλαβαίνει, αποφεύγει τα γεγονότα του 63 και 64. Και η οικογένεια ανταμώνει στο Φάληρο. Και μέσα στην αγκαλιά της μάνας, ο Εμίλιος ολοκληρώνει σπουδές. Έχει κάνει και άλλα έργα. Ο Εμίλιος έχει γράψει και άλλα. Έχει γράψει ποίηματα, πεζογραφήματα. Θα τα δείτε όλα φυσικά, αλλά πρέπει να κάνουμε μία αναφορά και σε αυτά, για να μην αδικήσουμε όχι τον Εμίλιο, αλλά το πολύτιμο, πολιτισμικό του έργο που έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα, η οποία οφείλει και του έχει δώσει βέβαια την τιμή, ο Καραντώνης, που του έκανε τα σχόλια και τις κριτικές στη συλλογή του «Ταξιδεύοντας» το 1979, ακολούθως άρχισε ο ηρωικός επιτάφιος το 80, και εκτός από τον Καραντώνη τη δουλειά του σχολίασαν και επίνεσαν πολλοί τεχνοκριτικοί. Πρεβελάκης, η Ουράνη, ο Ρώμας, ο Νίκος και Τάσος Αθανασιάδης, η Δαλμάτη και άλλοι. Με εισήγηση του Δημήτρη Παπακοσταντίνου και του Ανδρέα Καραντώνη, ο Εμίλιος Έδεν ανήκει στην Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών από τις 14 Οκτωβρίου του 1982. Έγινε και μια απόπειρα. Να πάμε τους πίνακες 23 στον αριθμό, να τους φτάσουμε να τους παρουσιάσουμε στο Παρίσι, εκεί στα πλαίσια του Ήχος και Φως. Κάπου εκεί στην Ιθάκη άρχισε μια οδύσσια, το καράβι πήγαινε, ο Οδυσσέας ταξίδευε, ο Οδυσσέας ήταν πάντα. Έτσι με ένα... με ένα ύφος νοχελικό, σαν του Μάρλο Μπράντο, όπως ήταν στα νιάτα του, και τον ξέρει η πόλη γι' αυτό, γόης πάντα, εραστής των ωραίων γυναικών. Δεν πειράζει, τώρα η σύζυγος είναι εδώ, ας τα ακούσετε, τα ξέρει εξάλλου. Έχουμε κι άλλους εδώ. Έχουμε και το Ρέντφορντ, ναι. Το Ρέντφορντ έχουμε. Λοιπόν, Φιέλη, εγώ σιγά σιγά έγινε και της οικογενείας εδώ. Δεν έγινε αυτή η έκθεση, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε φίλο καλό εδώ πέρα, είναι ο στρατηγός ο κύριος Μπάκας, ο οποίος θα αναλάβει προσωπικά, ο οποίος είναι και ο ίδιος ζωγράφος και καλλιτέχνης, αξιωματικός του μηχανικού, στρατηγός, διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων, από ανθρώπους με ευρύτητα, και θα κάνουν κάτι μαζί για να βγουν πλέον τα έργα του Εμίλιου και τα ζωγραφικά για το ευρύτερο κοινό. Έτσι να τον γνωρίσουν σε όλη του την έκταση και με όλα του τα ταλέντα. Φίλε Εμίλιε, εγώ έχω αποφασίσει να διαβάσω και ένα ποίημα σου. Βέβαια, είναι, αν μου το επιτρέπεις φυσικά. Αν το βέβαια τώρα θα προσπαθήσω να είμαι καλός και στην άρθρωση, αλλά και στον τονισμό, διότι έχω να κάνω με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες του είδους. Δεν το τάζω. Να δούμε αν βλέπουμε καλά.
Μάλιστα, έχουμε από το ένα προβληματάκι. Λοιπόν, ξεχώρισα ένα από τα πολλά ποίηματα του Εμίλιου, το οποίο έχει μια σύνδεση με το Διονύσιο Σολωμό, αλλά δείχνει το δικό του τόνο. Και ο τίτλος είναι «Απ' τα κόκαλα βγαλμένα, όχι βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά». Τώρα σκέπτομαι, από αυτή τη μικρόψυχη εποχή, τα περασμένα, από τη μεγαλόπρεπη μορφή στο μάρμαρο ως την άγραφη πέτρα. Βαδίζω, τρέχω, χειροκροτώ, κλαίω, παρατηρώ, αποκαλύπτω, αγγίζω το ποτήρι του μύθου μου. Σκέπτομαι όταν πέρα από το κακό φύγει η κακία, όταν πέρα από την πεσμένη φτερούγα μείνει ο αετός, όταν η εμπιστοσύνη στο βήμα μείνει στα πόδια και όχι στα παντελόνια. Έχει δίκιο. Τότε, όταν πέρα από την οχλαγωγία μείνει η σιωπή, θα ξανάρθω. Με το δάχτυλο υψωμένο να δείχνει τους διώκτες μου από τον αμερικάνικο χαλκό ως τον ευρωπαϊκό χάλιβα. Τότε αυτό το υψωμένο δάχτυλο θα είναι φυλακτό. Εγκάρδιο, ενωμένο με το σκελετό μου, θα πυρπολήσει τη μέρα με κλαμμένο μέλι και θα φουσκώσει τη ραχοκοκαλιά μου με λευκά περιστέρια. Τώρα είναι η ώρα σου, Διονύσιε, αποκαλύψου. Πάνω από το κορμί σου, πάνω από τα κόκαλα βγαλμένη η αγάπη των Ελλήνων τα ιερά. Βρέξε τη μοναξιά, βρέξε τη φτώχεια, εξομοίωσε τη βελανιδιά με το τριαντάφυλλο. Τη λεοπάρδαλη με τα ερήφια, τους ταύρους με τα περιστέρια. Ήρθε η ώρα σου να φορέσεις μεθυσμένος τη γήινη ελπίδα, όπως τότε, στο λαό μου. Προτού κλείσω, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που γράφει εδώ στον πρόλογο του, και είναι αντιπρολόγου και το έχει γράψει ο καθηγητής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Κουκουλωμάτης ο Δημήτρης, λέει σε μία αποστροφή, ο ποιητής την ελληνική ιστορία την ξέρει αλλιώς, ανάποδα, προθύστερα, προφητικά και είναι ένας άλλος λόγος Μπάιρον. Λέει εδώ πέρα επίσης ότι στα ορφαϊκά του, όπως είναι το πρώτο κομμάτι, ο Εμίλιος πραγματικά μας βάζει σε άλλο χώρο. Θα ήθελα να χαρακτηρίσω τον Εμίλιο με μία φράση. Δεν έχει σημασία εάν ακουστεί κάπως περίεργα, αλλά πιστεύω ότι ο Εμίλιος αυτό που τον εξέφραζε, τον εκφράζει σαν έναν ανεξάρτητο ελεύθερο άνθρωπο, είναι ότι δεν προσκύνησα ποτέ κανέναν και ούτε και γονάτισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ζητώ συγγνώμη, αλλά συγκινούμαι όταν μιλάω για έναν τέτοιο φοβερό άνθρωπο. Έτσι είναι, Σπύρο. Θα ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβέντες για τον Εμίλιο. Ο Εμίλιος είναι καλός ζωγράφος, είναι καλός ποιητής, είναι καλός γιατρός και πάνω απ' όλα είναι καλός φίλος, που είναι και το σημαντικότερο. Από τα προτερήματά του. Δεν αγαπάω τίποτα άλλο, γιατί θα φανώ, επειδή τον αγαπάω, θα φανώ, δεν θα φανώ αντικειμενικός ίσως. Απλώς θα ήθελα να του πω να τον έχει ο Θεός καλά, να μας δίνει τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχος. Θέλω να μας διαβάσεις. Τώρα, εδώ. Να μας διαβάσεις κάτι, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η φωνή σου. Καθώς τα χρόνια περνούν, πληθαίνουν οι κριτές, αραιώνουν οι φίλοι. Καθώς τα χρόνια περνούν, οι κουβέντες λιγοστεύουν. Πληθαίνουν οι σιωπές.
Ξέρεις. Εκείνοι που έφυγαν γελούσαν. Εκείνοι που έμειναν κοίταν αδιάφορα. Χάθηκαν κιόλας στο σκοτάδι. Μεγάλος ο πόνος. Είσαι ένα κορμί αφημένο. Από τα σαγόνια του ουρανού στα σαγόνια της γης. Ένα αδιανό πουκάμισο, δοσμένο στη μιλόπατρα, σκορπισμένο. Ένα σπυρί σιταριού στον άνεμο. Είσαι ένα ίσκιος, ένα είδωλο, ένα τίναγμα πεταλούδας, ένα πούπουλο σφαγμένου πετινού. Όρθια, είσαι μια κασπινισμένη συλλαβή. Πλάι στα έφυπα πάθη σου, φαίνεται το διακεκριμένο, διακεκομένο. Θα πάρω άλλα γυαλιά γιατί μας δεν βλέπω τίποτα. Το κουρασμένο σου μέτωπο φωτογραφίζεσαι όρθιος, ορθώς, πλάι στο άδειο παντελόνι σου, με τη σκιά σου. Τέλος, είσαι μια καλή νύχτα, ένα ελληνικό πρωινό ανέκδοτο, στο γαλάζιο χέρι του ουρανού. Αυτός είσαι. Κάτι λείπει, δεν θα ακούσουμε μουσική. Είναι αυτό περιμένω τώρα. Η οικογένεια σε όλο το μεγαλείο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Άρα είναι επόμενο. Η Αντιγόνη είναι το νησί μου, όπως είπε ο στρατηγός. Εκεί γεννήθηκα, εκεί βαπτίστηκα, εκεί παντρεύτηκαν οι γονείς μου. Εκεί είναι θαμμένοι ο παππούς και η γιαγιά μου. Είναι το νησί μου, το διεκδικό. Είναι ελληνικό νησί και θα μείνει για πάντα ελληνικό. Αγάπη που σε λέγανε Αντιγόνη. Ποιος θέλει τώρα να φεθεί στα νερά του Βοσπόρου? Εμείς χαθήκαμε στους τρεις ανέμους. Πιστέψαμε στα φτερουγίσματα των πουλιών, στην παντοδυναμία του ονείρου. Γυρέψαμε τη μεταμόρφωση σε μυθικές χώρες και έτσι ξεχάσαμε λίγο-λίγο το όμορφο νησί, τα βήματα των στοχασμών, την ήχο των κουπιών, τα πλατανόφυλλα του φθινοπόρου. Λιγόστεψε περίεργα η μνήμη. Εκείνο, για εκείνο το ήρεμο,
το αθώο, το ελληνικό νησί, με τα μνήματα και τις σπονδές των προγόνων. Και τώρα, ξεχασμένα καλοκαίρια, ξεϊζωμένες ελπίδες στα κορμιά μας, κάτω από το ξενιτεμένο φεγγάρι, με τους πόθους εκείνους, τους παλιούς, στη μέση της υγρής πλατείας, πριν διαβαίνουμε, ένυποι φύλακες, μαρμαρωμένοι, οι τελευταίοι των τελευταίων παλαιολόγων. Και προχωράμε το 1996 με την παρότριση του Νίκου του Καρούζου, του μεγάλου αυτού ποιητή, έγραψα τον Ορφέα, ισορροπώντας τον ισορροπιστή του Ονείρου, το οποίο ακούστηκε στο τρίτο πρόγραμμα μαζί με την ο Νίκος ο Τουλιάτος ήταν μέσα στα κρουστά και, ναι, και επένδυσε ναι. Της Σαβίνας Γιαννάτου. Λοιπόν, από εδώ θα ακούσουμε το τελευταίο όνειρο. Τελευταίο όνειρο. Παραμένω εν πλήρη αγνία αθώος. Ωστόσο προχωρώ. Τώρα πεθαίνουν ο Τσε Γκεβάρα, ο Λούθερ Κίνγκ, η Ίντιρα Γκάντι, ο Ούλοφ Πάλμε. Το στίγμα του θανάτου στον ήλιο του καλοκαιριού. Και συνέχεια στο τελευταίο όνειρο. Εν τούτης, εδώ μέσα σε πλήστες, πόρνες και πλανόδιους σωματέμπορους, ανακηρύσουμε επίτιμος πολίτης. Οι σοφιστές, οι τρακαδόροι, τα ρεμάλια, ηχοφαινώντας η σχιζοφρένεια με αναβαθμίζει επίτιμο διδάκτορα. Αναφωνώ μέσα σε ζωφερή άγνοια πάνω σε ξύλινο κασόνι τον επικίδιό μου. Το πρόσωπό μου, το μέγα πρόσωπο των δικαστών με τα φαδιά κεφάλια, τα θύρια τα παχιά και τα στενά μυαλά. Το πρόσωπό μου το περιφρονούν οι αλήθειες, το αντιπαθούνε τα μικρά παιδιά. Το πρόσωπό μου το εφιαλτικό που ξεθοριάζει το καλό, το ευνουχισμένο με τις χιλιάδες ενοχές. Το πρόσωπο που μια αλογόμυγα επίμονα εκλιπαρεί να αφήσει τα σκουλίκια της. Το πρόσωπο αυτό το δανεικό, του νεκροθάφτη, το φαγωμένο από ζωήφια. Αυτό το πρόσωπο της μαύρης θάλασσας σκοταδιού είναι γεμάτο από ράφια φαρμακείου και εμετικά υγρά. Δεν με γελάτε, δεν με βολεύετε. Σας βλέπω τυλίγοντας την όραση στις ταπεινές σας προσωπίδες να χαθείτε μαζί με τα απορρίμματα σαν τα ποντίκια χωρίς καμιά εξαίρεση
και θα ξανάθω ευλογημένος και μενόμενος, οφείλοντας ανεφέρετη στο σώμα ηγεμονία από θάλασσες σε θάλασσες, πάντα με αυτά τα ρόγια που βόγγιξαν στα χείλη μου. Από τον ύπνο ελευθερώστε την ελπίδα, την προσκόλληση, την αποστροφή να τη φοβάστε. Ουκ εμού, αλλά του λόγου ακουσάντος ομολογήν, σοφού εστίν εν παντί είναι. Τυπωθεί το Θεέ και έχει ο Θεός. Η κακοποιημένη ενοχή του μύθου είναι που συντηρεί το μηνόταυρο. Με θλίβουν οι θύμισες του δαγάση παλαιολόγου. Προβάλλουν σαν μπαρδαλά μπαλώματα της ήτας που ξεκυλιάζουν την ιστορία με μογολικές τύψεις και ενοχές βυζαντινές περιτευόμενες. Ό,τι βλέπεις, καλώς το βλέπεις, αρκεί να βλέπεις. Οι οπτικές παρεμβάσεις είναι που ενοχλούν το θάνατο. Ποια η ταινία που προβάλλεται απόψε? Ο θάνατος του Αλέξανδρου, του Μέγα, στο μεγάλο αδελφό και στους εταίρους η ερώτηση. Εγώ δεν φέρνω μνήμες, είμαι μια διάτρητη ίηση. Τι είπες ποίηση, πες το πως θες, άντε να βγάλεις άκρη. Τώρα το λιχνοφέγγαρο υποκινεί το νίσιο μου. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώνοντας 3:20 πρώτα και 7 δεύτερα. Για ποιότερα λόγια θα απουσιάσω απόψε. Έναν εσκαφέ παρακαλώ, μεγάλα. Καληνύχτα, Ορφέα. Κάποια πατρίδα ξεχασμένη, μακρινή, που πενθεί ανά αιώνες, σε θυμάται. Καθώς λυκοχαράζει, στα νοτισμένα χώματα ακούεται η αυγινή φωνή του ποιητή. Πίνδαρος, σκιάς όναρα άνθρωπος, αλλά όταν έγλα διόσδοτος έλθει, λαμπρό φέγγος έπεστην ανδρών και μήλιχος αιών. Σκία ονείρου άνθρωπος, αλλά όταν ο Θεός θέλει, έχει τη λαμπρότητα. Ένα φως περιβάλλει τους ανθρώπους ουράνιο και μαζί γλυκύτερες μέρες. Εδώ τελειώνει η αναφορά στον ισορροπιστή του ονείρου. Η Ελλάδα, το μεγάλο ανέμισμα των καιρών, ταξιδεύει. Απολογία στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Σαν συνάδελφος που ήμουν ένα βράδυ, μια νύχτα του χειμώνα, θυμήθηκα και ένιωσα ενοχές απέναντι σε αυτόν τον αγωνιστή της ειρήνης. Και ένιωσα την ανάγκη να απολογηθώ. Και λέω, απολογία στο Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτή η νύχτα με τρομάζει. Απλώνεται σαν περιφλαγή του Θοκάμιλος με το μακρύ λαιμό. Με τη λίγη σαν μια ετοιμοθάνατη Αλεξάνδρεια. Αυτή τη νύχτα απολογούμε. Ο χρόνος έχει ένα 40-πόδαρο φόβο, αλλά και μια ενοχή. Μια ενοχή θανάτου. Υψηλόβαθμο. Το νεκροτομείο περιμένει. Το κρανίο σου σκεπασμένο με λευκό νεκροσέντονο. Είναι ακέραιο. Δεν του λείπει τίποτα. Τα μάτια δεν βλέπουν και βλέπουν. Τα αυτιά δεν ακούν και ακούν. Το στόμα σου δεν μιλάει, χαμογελάει μόνιμα με νόημα στους διώκτες του. Η φαιά ουσία μαζί με τη λευκή ουσία της σκέψης δεν σκέπτεται και σκέπτεται. Υπάρχει τώρα η λεονταρίσια χέτη. Βλέπει το ηλιοβασίλεμα χωρίς μάτια, χωρίς αυτιά. Λειτουργούν τέλεια, αιώνια όλα. Εγώ αναρώνω υποφετά από το πέθυμο παράπονο της φωνής σου. Αναρώνω, Γρηγόρη, ανάμεσα στη φτωχή μέρα μου και τη μεγάλη νύχτα. Σε αυτήν την ώρα της σιωπής απολογούμε. Μπροστά στον κοιητό σκελετό σου, στον όρκο του Ιπποκράτη, οπλισμένος με τα μεγάλα βήματα της ειρήνης, στην καρδιά του Πλάτωνα, απολογούμε. Στο σκελετό της μάνας και στον ιδρώτα του πατέρα, ναι, όχι αλλά ναι.
Είμαι ο φτωχός πίθηκος της Ήτας. Δεν γράφω για να μετριάζω το δολοφονικό σκυλόδοντο που έσκησε τη σάρκα σου. Απολογούμε για το κρυμμένο μυστικό που συνεχίζει να μένει διπλοκουμπωμένο στο σκούρο κοστούμι σου, που έμαθε κιόλας να πηγαίνει για να λιώσει στο χώμα. Είναι ανάγκη να ξέρεις, σε αυτήν την ώρα της σιωπής, ως και το πάτωμα ειδώνει από θλίψη και ενοχή. Για σένα, Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην εσχατιά του ελληνισμού, εκεί στο τέρμα, υπάρχει ένα μικρό νησί που λέγεται Καστελόριζο. Τώρα βέβαια υπάρχει και, είναι και η διεκδικήση από ΑΟΣ. Τα χρόνια εκείνα όμως υπήρχε μια γυναίκα, η κυρά της Δότη λέγανε. Κάθε μέρα δεν ξεχνούσε να υψώσει τη γαλανόλευκη και να θυμίσει σε εμάς όλους τι είναι η Ελλάδα. Η κυρά της Δότη λοιπόν, κάθε που ξημερώνει, η κυρά του γκρεμισμένου νησιού, του ξεχασμένου βράχου δεν βολεύεται. Κάθε που ξημερώνει, δηλυγμένη στην νησιώτικη στολή της, ζυγιάζει τη μέρα, οσφρίζεται και ξεκινά. Κρατά σφιχτά κάτω από τη μασχάλη της το δίκιο, όπως κρατά τον πόγο με το ψωμί και το αλάτι για τα πεινασμένα εγγόνια της. Με το αισθητήριο της μάνας γης, βεργολίγερη νησιώτησα, απόκληρη, ξεχασμένη, σε κάθε βήμα κερδίζει μια οδιά ουρανού. Σε κάθε δασκυλιά έχει ένα λατισμένο φως κάτω από την πατούσα της. Στα χέρια της κρατά όλο τον καημό της δομιοσύνης. Έχει το ίδιο βλέμμα, την ίδια φωνή, το ίδιο παράπονο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Απέναντι στην κουφή βαρβαρότητα, απέναντι στην τυφλή αρπαγή. Όταν κάποτε θα λιώσουν οι νησιώτικες στολές της, τα τσεμπέρια, τα νησιώτικα κεντήματα, θα μείνει γυμνό το δίκιο πάνω στο σκελετό της. Γι' αυτό δεν πικραίνεται, δεν φοβάται, περιμένει, ξέρει. Η πιο μακρινή αδικία της ζωής είναι η πιο κοντινή δικαίωση στο θάνατο. Γι' αυτό υποκλίνομαι, μάνα, μπροστά στον επικό σκελετό σου. Τιμή και δόξα στα μεγάλα μάτια με τα 16 οπτικά νεύρα, στους κύβους, τους ρόμβους και τις πλαστικές συμφορές σου. Τιμή και δόξα στα ροζιασμένα χέρια σου, τη γερασμένη μορφή, την ηλικία του λόγου σου. Γυναίκα πάνω από γυναίκες, μάνα πάνω από μάνες, κύλισμα σύγχρονων εσπερινών. Σκέπτομαι για να δω, θα συγκρινόμουν με την ψυχή σου. Αγγίζοντας το πεπδωμένο με το χέρι μου, θα άφηνα άραγες νεκρόπανο στο βράχο το πλαδαρό μου σώμα. Θα μπορούσα άραγες να το φανταστώ πρισμένο, παράμορφο από το αλάτι της θάλασσας και της ύψης. Κάποτε διπλασιάζοντας την ακοή μου, τριπλασιάζοντας το βλέμμα μου, άκουσα μια ξεχασμένη εκπομπή σου. Έτσι μιλώ χίλιες, 2.000 φορές, για πάντα και γιατί όχι για τις ενοχές και τις τύψεις μου. Πέρνα σήμερα μέρα μεσημέρι, σαν ένα σβεστομένο, ερημοκλήσια αλλά γυνό, μέσα από τη χαραμάδα της ψυχής μου. Στιτή, στεφανωμένη, με τα γαλάζια σύμβολα να ανεμίζουν στον αέρα. Όσο για μένα, τώρα δεν χρειάζεται πια να είμαι αυτό που πάντα μου θα είμαι, ένας ανάπηρος με τα μηδενικά γαλόνια μου. Ζητώ τώρα να κάτσω σε ένα ελληνικό βραχονίσι, να ξεκουραστώ και ύστερα πηγαίνω. Μια και δεν έχω τίποτα πια να πω, αν και μισώ την τυφερότητα και μου είναι κοντολογής αδιάφορη, αγκαλιάζω τον ίσιο σου μάνα. Συγκινημένος, δεν χρειάζεται άλλο, συγκινημένος, συγκινημένος και περήφανος. Ooh.
στη φωνή και πήρα αέρα στη φωνή στα πελάγα τη πάει. Είμαστε στον αγώνα της Κύπρου. Οι πρώτοι αγωνιστές σε ΟΚΑ που καταδικάστηκαν σε θάνατο δια παγχωνισμού από το αγγλικό καθεστώς οδηγούνται στην Αγχώνη. Ανάμεσα στον πόνο και το δίκιο μεσολαβούν δύο υπάρξεις, από τις οποίες η μία κοιτάζει τη μέρα και η άλλη την αιωνιότητα. Μεταξύ τους υπάρχει ενωμένος ο ιερός όρκος της θυσίας. Περπατούν ακροβατώντας, ακουμπώντας το μέτωπό τους στον ήλιο. Παίρνουν όρκο μπροστά στο παλιό βυζαντινό εικόνισμα. Προσεύχονται. Συμφωνούν με το θεϊκό βλέμμα του αγώνα. Με την ταυτόχρονη θυσία. Κατά τα άλλα, μπερδεύονται ανυποψίαστα με τη δική μας καθημερινότητα. Κανείς δεν γνωρίζει πίσω από την καλημέρα τους τη θυσία. Κανείς δεν γνωρίζει πίσω από την καληνύχτα τους την προσφορά για μια πατρίδα δούλωτη. Κρύβουν το μεγάλο μυστικό της νύχτες στις προσευχές τους. Αχ και να βλέπατε, αχ και να νιώθετε αυτά τα νεαρά παιδιά πώς προχωρούν με τον όρκο της πατρίδας επτασφράγιστα κλειμένο στο άσπρο τους πουκάμισο. Είναι τρομερό με σε μια στιγμή, πλάτη με πλάτη, χέρι με χέρι, όχι, μπροστά στα καλοθεμένα δίποδα τους βασανιστές ατσαλάκωτοι, πεντακάθαροι από την ψυχή ως τα νύχια, αγνοί. Με στη στιγμιαία αίσθηση της αιωνιότητας να περιμένουν τη θανατική καταδίκη. Και τους κοιτούσαν και γελούσαν με ένα όριστο χαμόγελο χριστιανικό να διαγράφεται στα χείλη. Είναι δυνατόν να δικάζουν ποτέ, να καταδικάζουν ποτέ δυο δίκαιες ψυχές? Να ξέρετε, Καραουλή και Δημητρίου, σε αυτήν την γαλήνη της στιγμής, ακόμα και η σκόνη της αίθουσας του δικαστηρίου σηκώνεται όρθια μπρος το άδικο. Μιας και μόνης καταδίκης, μιας και μόνης χειδαιότητας, μιας και μόνης δραμής, μιας και μόνης στιγμής. Έξω ψιλοδέχει η μελιακάδα. Κοιτάμε τον Καραουλή, κοιτάμε τον Δημητρίου. Περιγράφουμε τις γωνίες που έχει το πρόσωπό τους, από όπου σκορπίζεται η μεγάλη καλοσύνη, από όπου σκορπίζεται η μεγάλη επιθυμία της αγάπης για το πονεμένο νησί τους. Προχωράνε πάντα μαζί, βήμα το βήμα, χέρι το χέρι, αιώνια αγιασμένοι. Στα χαμογελαστά τους βλέφαρα ούτε ένα παράπονο, ούτε μια διαμαρτυρία, ούτε ένα γιατί. Τώρα, μέσα σε τιμωθάνατους ήχους με σκοτσέζικη γκάιτα και αγγλικούς μπερέδες, η λευθεριά μελετά τα λαμπρά τους βήματα. Τώρα αρχίζει για τα παιδιά της Ελλάδας, τα δικά μας παιδιά, το πανηγύρι του θανάτου. Απορρίπτουν ανούμενοι για το τελευταίο παζαρεμένο τσιγάρο από τους βασανιστές δυνάστες τους, με τον πόνο ξεχασμένο και εδώ τώρα στην κολοτσέπη του πανταλονιού τους. Με τα μάτια ορθάνυχτα προχωρούν βήμα το βήμα το Γολγοθά της Αμχώνης. Τραγουδούν για στενή, για τελευταία φορά, με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, τον ύμνο της πατρίδας, τον εθνικό ύμνο. Και ξαφνικά, μες στην απόλυτη σιγαλιά, μες στην απόλυτη γαλήνη, χιλιάδες φωνές αγωνιστών ενώνονται, χιλιάδες φωνές ακολουθούν τις φωνές τους, μαζί με τα αντρίκια τους βήματα, από τα κόκαλα βγαλμένη η θυσία τους, από τα κόκαλα βγαλμένη η ελευθεριά τους. Ποιος δεν γνωρίζει τον Καραουλή, ποιος δεν γνωρίζει τον Δημητρίου, ποιος την προσφορά δεν τη λέει προσφορά, ποιος τον αγώνα δεν το λέει αγώνα, ποιος τον αγωνιστή δεν το λέει αγωνιστή, ποιος τη θυσία δεν τη λέει θυσία. Ω ψυχή, ω σκέψη, ω βιασμένο νησί πονεμένο του γκρεμισμένου βράχου και του πράσινου φύλου αφημένου στο πέλαγος, μπροστά στη λιονταρίσια άνηση του συμβασμού δέχεσαι τα παιδιά σου στο χώμα. Έχει σημασία η μέρα να μπαίνει στη μέρα. Έχει σημασία το φως να μπαίνει στο φως. Έχει σημασία τις ιερές στιγμές, τα χέρια των αγωνιστών να αγκαλιάζουν τα όπλα
και ύστερα από τη μεγάλη θυσία συντροφικά να αγκαλιάζουν τη γη με αγγελικούς χαιρετισμούς, με αγωνίες δίκαιες και ένα ελληνικό διαβατήριο ολόλευκο στο θάνατο. Τη στιγμή που ο δυνάστης εξφενδονίζει τις φοβισμένες ενοχές του, εντελώς ζωώδους σημασίας, ο ποιητής ανακαλύπτει την αλήθεια της γενναιότητας μέσα από το καπέλο του. Θυμάται τη μοιραία αναλογία της παλικαριάς, φιλομετρά σταλιά-σταλιά τον πόνο. Τώρα, με δυο εκρήξεις, με δυο θυσίες, στο πόδι του βλέμματος, σε αυτήν τη γη μένει λεβεντιά, καταπίνοντας τους άριθμους λιγμούς, αποχαιρετώ και ενθυμούμενος πάντοτε. Έχετε γεια, αδέρφια Καραούλη και Δημητρίου. Εδώ τελειώνω να σας κλαίω. Εδώ τελειώνω να σας πενθώ. Στην άκρη του τελευταίου καπνού, ευλογημένοι να είστε ανάμεσα στη μνήμη και την ανάμνηση. Να ξέρετε, κλαίγοντας μέρες το άδικο, θα τραγουδώ για μήνες, για χρόνια τη θυσία σας. Θα ήθελα να διακόψω για λίγο τον Εμίλιο για ένα και μόνο λόγο. Αυτό το οποίο έχει παραχθεί ως έργο οφείλεται κατά μείζωνα λόγου στον ποιητή ασφαλώς, στον ζωγράφο, στον καλλιτέχνη, στον άνθρωπο. Χωρίς όμως τον κύριο Νίκο Καρατζά, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί την τέχνη, τον πολιτισμό και την παιδεία των νέων Ελλήνων, ο Ιαννός που με ένα βλέμμα προς τη Θεσσαλονίκη, ένα βλέμμα προς την Αθήνα, κινούμενος αένα, προσπαθεί να δώσει στους Έλληνες και άλλο πολιτισμό και μια ελπίδα ότι τίποτα δεν έχει χαθεί για αυτόν τον τόπο. Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ πολύ βαθιά αυτόν τον πραγματικά, τον τόσο σεμνό και τόσο βαθιά σκεπτόμενο άνθρωπο, τον κύριο, τον εκδότη μου, τον κύριο Καρατζά, ο οποίος μας έδωσε το δικαίωμα να είμαστε εδώ σήμερα, και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και μαζί το φίλο μου τον Φραγκούλη και όλους εδώ τους παραβρισκομένους. Διαβάζω στα μάτια σας την αγάπη για την Ελλάδα, γιατί εδώ δεν είμαι εγώ, δεν είναι κανείς, είναι η Ελλάδα μας. Και μιλάμε με αγάπη για αυτήν την πατρίδα, την τόσο ξεχασμένη πολλές φορές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για όλα. Ήθελα να συνεχίσω τώρα και να πω ότι εγώ δεν ανήκω σε καμιά εκλεγμένη κυβέρνηση. Ούτε είναι πιθανό να ανήκω στο μέλλον, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό σας απευθύνομαι με το κύρος του λόγου που δίνει η ίδια η ελευθερία της ποίησης. Είμαι ανεξάρτητος από τις τυραννίες των καιρών. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να με επιβάλλει και το ηθικό δικαίωμα να με εμποδίσει να διαλύω την ελευθερία της σκέψης μου. Λοιπόν, πέρα από εκεί θα απευθυνθώ στους μνημονιακούς αχυρανθρώπους. Κύριοι ανυπόλοιπτοι, κύριοι, μέσα στη νύχτα που σιωπά, κανείς δεν ξέρει τη σκοτεινή επέλαση, πως φεύγουν μαστιγωμένες οι άμαξες των ενόχων, πως τα ηνία των δουλεμπόρων δανειστών μαστιγώνουν, δυναστεύουν αλίπητα το λαό μου. Κύριοι ανυπόλοιπτοι, παρόλο που σας αγάπησα μέσα από ξεπερασμένους καιρούς, μεθυσμένος από τα λευκά κουρέλια σας, κουτσένοντας αρχαιοπρεπόσταν τους αιώνες, τώρα που θριαβεύει ένα αχ στα χείλη μου, τώρα που η συνωμοσία κάθισε πάνω στην παγκόσμια σκόνη της γραβάτας μου, ανακαλώ. Τώρα θέλετε, δεν θέλετε, είναι η ώρα του λαού μου. Τώρα η παρουσία του αποτυπώνει ένα δάκρυ, διασύζει ανεπίσημα τα βουλευτικά σας έδρανα, την ανυποληψία, τον εμπεγμό και το ψέμα σας. Ζω οργισμένος, τοποθετούμε ανατριχιάζοντας μέσα από το δυσίωνο και σατανικό σας πρόσωπο. Κύριοι ανυπόλοιπτοι, μικρύνατε τόσο που σας πατούν τα πόδια σας. Και απέναντί σας ένας λαός, ανάμεσα σε εσάς και μένα, με συντροφιά το γάλα, το ψωμί και την πείνα του. Μέσα από το μοναχικό τους κοστούμι, μέσα από τις τρύπες του, μπαινοβγαίνουν τα ενοχικά σας ψέματα. Κύριοι απατεώνες, επιπλέεται μηδενικά. Έχεστε μέσα σε σκοτεινές ώρες να αναστηθείτε πάνω στη δυστυχία μας. Ξέρετε τη μέρα, αλλά δεν ξέρετε τον ήλιο. Υποκριτές υπάνθρωποι που δεν μπορείτε να κοιταχτείτε ούτε κατάματα από το βλέμμα σας. Είστε μια πληγή με χαμηλωμένο το σβέρκο, με στις 100 πληγές φαραώ.
Επιμένετε να μένετε κουτσένοντας αμετανόητοι, κοινικοί. Είστε νεκροί. Το θέλετε αλλά με τα χαράς δεν το μπορείτε. Είστε τα πτώματα μιας ζωής που δεν υπάρχει. Πολιτικά ο λόγος σας προδίδει το κάτω χείλος στη χλειδί και το πάνω χείλος στη χειδαιότητα. Μέσα από την πολιτική σας ασυλία συνωμοτείτε καθημερινά, ασύστολα, εσείς, τα παιδιά σας, τα παιδιά των παιδιών σας. Χιδέα, προκλητικά, χωρίς να αναλογίζεστε σε τι λαό μιλάτε. Σε ποια δοξασμένα χώματα σέρνετε τα ξενόφρετα τα κούνια σας. Καθημερινά, χωρίς εδώ, χαιρετάτε τα πλήθη με το θανάσιμο μελάνι της ήτας. Κανείς πια δεν σας δίνει δεκάρα. Υπήρξατε από την αματολή ζωή σας ως συναισθιάσεις αστυνομώτες. Υπήρξατε θλιβερά υπολείμματα μιας ζωής που δεν υπάρχει. Είστε η πράσινη ορφάνια της ορφάνιας, η γαλάζια θλίψη της θλίψης και το απαρχαιωμένο σφυρί χωρίς δεπάνη. Είστε κάποια ξερόφυλλα που δεν ανθίσατε ποτέ. Μια θλιβερή οπερέτα από χειρανθρώπους, πτώματα μια ζωής που δεν ζήσατε. Υπήρξατε χρόνια τώρα ξεδοντιασμένοι επαναστάτες, δεκαρολόγοι, εγκάδια ενωμένοι με τα λευκά κουρέλια της εξουσίας. Υπήρξατε μια ειλικρινή αβεβαιότητα της αριστεράς, υπολογισμένη από τη δεξιά τσέπη σας. Τα τελειώματα μιας ζωής που δεν άνθησε, συζευμένοι, διωγμένοι, διαζευμένοι αποστάτες. Είστε ένα κήρυγμα αυταπάτης εδώ και καιρό. Είστε η μεγαλύτερη συνωμοσία σε τεράστια χρηματικά ποσά που δεν χρειάζονται. Τέλος, υπήρξατε μια αρχαιοπαιπής μικρότητα ντυμένη μεγαλόπρεπα. Τώρα πια δεν μας γελάτε, δεν μας βολεύετε. Μόλις τώρα έπλυνα όλο μου το σώμα στο ψέμα σας. Έστριψα το βλέμμα μου για να μην δω τη βδομερή μορφή, τα λερωμένα χέρια σας. Δίπλωσα καλά σε μια κόλλα χαρτιού όλες τις αμαρτίες σας. Και σήμερα Κυριακή, πιο ανθρώπινος όσο ποτέ, πορεύομαι ανάμεσα στον ήλιο και το ψωμί και την ψυχή του λαού μου. Τώρα είναι η ώρα μου. Κάντε πέρα να περάσω. Ένα τελευταίο για να μας τραγουδήσει, κοιτάει να μας πει ωραία. Όχι, όχι, εδώ είμαι, μαζί σου. Δεν... Να είσαι καλά. Να πούμε και για Σοκράτη τότε. Αν με ανοιχτείτε λίγο ακόμα. Μοναχός, εν είδα ότι ουδέν είδα, λέει ο Σοκράτης, που έζησε το 470 π.Χ. και πέθανε το 339. Μοναχός, ακλόνητος, μπροστά στην υποκρισία όλων μας, αργά αλλά με σταθερά βήματα πέρασε στην αιωνιότητα. Ήτανε Μάης του 339 π.Χ. Στη μετόπιν ενός πανάχαιου μαρμάρου στους δελφούς, οι άνθρωποι είπαν γνώθης αυτόν, και είναι σωστό. Ξεπερνώντας την επικράτεια του χρόνου, εδώ και χιλιάδες χρόνια, ο Σοκράτης είπε, «Εγώ δεν πονάω σαν άνθρωπος, ούτε σαν ζωντανός. Η βασιλεία του κόσμου είναι εκεί ψηλά. Αντισταθείτε στη ζωή με ένα μερίδιο θανάτου. Έτσι μόνο θα τελειώσει το μεγαλείο της άγνοιας, το θεωρητικό και πρακτικό χάος της σκέψης, η θρησκευτική επιμονή, τα αρχαιοπρεπή όγια, οι μεταθανάτιες υποψίες, όλα. Ακόμα και ο ηθικός φρονιμίδης της οδοντοστοιχίας του. Όλα υψωμένα στο δίκτυο του χεριού του, δεμένα με τα λόγια στο κόνιο. Πεισματάρι γέροντα, όλα είναι θλιμμένα εκτός από τη θλίψη σου. Μένουν μοναχά κάτι τόσες δα μικρές σιωπές έως του φέξει. Κρατάς σφιχτά στα χέρια το θυμό σου. Πεθαίνεις σε μια αρμονία μοναξιάς, η λακωνική αιμονή της αγάπης. Το πρακτικό χάος, ακόμα κυλαοπρόβλητη αδικία των εχθρών σου, όλα τελειώνουν ανά τους αιώνες, μέσα στο γαλινεμένο δειλινό, η αρχαιοπαιπής παρουσία σου θα διαβεί κερδίζοντας την ελληνική γη, ανατρέποντας το θάνατο με τα μάτια στο φως. Θα ξαναγεννηθούν όλοι οι άνθρωποι, αλληλοπλεγμένοι θα περπατούν, θα δούνε σαν γυρίσουν οι τυφλοί, οι αγράμματοι θα μάθουν, οι σοφιστές θα μορωθούν,
θα καταλάβουν ένα τον άλλον. Εν τη Σουδανή, αγιασίτω το όνομά σου, αδελφέ άνθρωπε. Σήμερα στην Αθήνα, την πένθυμη χώρα του φωτός, τη χώρα σου, παίζεται το δράμα. Γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν, κλείνουν με λόγχες τις πορείες, άλλος σκοτώνει τη μάνα, άλλος το γέρο που μιλάει δυνατά, το σκύλο που κοιμάται, σκοτώνουν τα βιβλία, τον όμηρο, τα βοηθητικά ρήματα, τα ανυπεράσπιστα αρχαία, τον ιερόμενο με το αλίγιστο ύφος. Τώρα μένει να μιλάει για ένα άλλο Σωκράτη, αυτό το άμυαλο αγόρι που περνάει χέρι-χέρι με τον εραστή του. Αμήνεστε, αμήνεστε, σκοτώστε το θάνατο από ζωή. Τώρα η ειρήνη κοιμάται δίχως κόπο, όπως κοιμάται στο ποτέδο του Πικασό, ο ρακοσυλλέκτης με το κεφάλι στα πόδια. Αμήνεστε, κάμετε το για την ξυπόλυτη ιδιοφυΐα που σένει η σιωπή. Κάμετε το για τα παιδιά, τα εγγόνια σας, που σας ακολουθούν τρυφερά ερπετά με έμφυτη βλεφαρίτιδα. Εμποδίστε μια σφαίρα σε αυτόν που διαλαλεί το δίκιο. Σφραγίστε με διπλή σφραγίδα το άδικο. Πλένετε καθημερινά το σκελετό σας στην αλήθεια. Πετάξτε από τη ματωμένη φτερούγα σας τον δρομερό λεκέ της υποκρισίας. Βρέξτε τη μοναξιά σας στην αλήθεια. Μάθετε τους συμβίους σας να μιλούν και τους μοναχούς να σωπαίνουν. Δώστε φαΐ στα αδέλφια σας. Δαφνοστεφανωθείτε με τη χιλιόχρονη ελιά της γνώσης. Αντισταθείτε, αντισταθείτε. Χυθείτε στα γάργαρο νερό στις ελληνικές θάλασσες. Αγωνιστείτε για τη δικαίωση με το σβέρκο στιτό. Ξεσυνηθίστε το Θεό σας να είναι άνθρωπος. Μεγαλώστε, μεγαλώστε, ήρθε η ώρα σας. Συνήθιζες να γράφεις, γέροντα, με το δίκτυο του χεριού σου στον αέρα, στα χαρτιά του ανέμου. Σε σκότωσαν τα θλιμμένα αιμοσφαίρια ποταπών δικαστών, κουβαλώντας τα κύρια συμπλεγματά τους με τα μεγαλόσχημα λόγια, δεμένα σε χρωματιστές κορδέλες και φτηνά αρώματα. Σε σκότωσαν στο δίκτυο του δακτύλου σου, πριν λαλήσει ο πετινός, μια κι έξω, ψάχνοντας στο πρωινό γλυκό χάραμα το νεκρό κουφάρι σου ξάφνιασε. Όταν στην εσοχή της κλαίνης μοσχοβολούσαν τα ίχνη πικροδάφνης, όπως συνήθιζες να μασουλάς τις ώρες της βαθιάς περισυλλογής και θλίψης. Οι άνθρωποι απόρρισαν. Τώρα σε κάθε κούφωμα του νιού μου μένει ένα ψίχουλο από τη γεύση σου, που σήμερα γίνεται μετά από χρόνια κόμπος στο λαιμό μου. Κύριοι δικαστές, εις το επανειδήν είπες μέσα στη χαμένη απεραντοσύνη του χρόνου. Ύστερα σηκώθηκες για να δεις πώς χωράει μια ζωή σε ένα θάνατο, ύψωσες το δίκτυο του χεριού σου, μέτρησες σε κουκουτσιές καλαμποκιού τα χρόνια και ξανάγραψες ως συνήθιζες στη λευκή σελίδα του ουρανού. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Τότε ρίγησαν τα παράθυρα, έπεσαν τα γάλματα. Ένας γέρος εξακοντίζει την μογή του, συλλάβησε το πλήθος. Ελλάδα, φυλάξου από την ίδια την Ελλάδα. Φυλάξου από τους ναούς χωρίς ιερατεία. Φυλάξου από τα ιερατεία χωρίς ναούς. Φυλάξου από το βασανισμένο δήμιο που έγινε επαναστάτης. Φυλάξου από το βασανισμένο επαναστάτη που έγινε δήμιος. Φυλάξου από τα άδεια κρανία χωρίς μυαλά. Φυλάξου από τα γεμάτα μυαλά χωρίς κρανία. Φυλάξου από αυτούς που σ' αγαπάνε. Φυλάξου από αυτούς που αγαπάς. Φυλάξου και από μένα ακόμα, Ελλάδα. Φυλάξου! Φυλάξου! Αν αντέχετε ένα πείμα ακόμα, θα πούμε για να τραγουδήσει λίγο η Τάνια μου. Γιατί σας έχω, θέλω να την ακούσουμε λίγο. Όταν πήγα στην Κωνσταντινούπολη για τελευταία φορά, πήγα μετά και τους πήγα για να προσκυνήσουν λίγο την πόλη, την κατοχική χώρα μου, γιατί πιστεύω ότι είναι κατοχική η χώρα μου, και την πήγα στην Αγία Σοφιά και βγήκε θλιμμένη. Και την πήγα μετά στο υδαγωγείο. Και όπως ήταν μέσα στο υδαγωγείο με την ανιστραμμένη, ας πούμε, τη Μέδουσα, αν έχετε πάει, που είναι υπέροχο ένα μέρος, ναι, εκεί στο Γερεμπατάν, εκεί ακριβώς ξαφνικά, μέσα στη σιγαλιά της ομορφιάς, η Τάνια άρχισε να τραγουδάει. Και ξαφνικά όλοι τα χάσανε, γιατί απαγορεύεται. Ακόμα και ο φύλακας δεν μπορείς να την πει, μην το κάνεις. Και τραγούδησε, είπε τα τραγούδια της. Και εκεί πάμε, έγραψε ένα πείμα για την ωραία μέρα και θα σου διαβάσω. Υμνώντας την ποίηση στο παλιό βυζαντινό υδαγωγείο. Από όλα αυτά,
ανάμεσα στα ελληνικά πρωινά βλέφαρα, παίζοντας μέσα σε τρυφερές μνήμες, έφτασα να είμαι απαράλλαχτος. Όμορφες μέρες οι μέρες μας. Περπατούσαμε, θυματίζοντας τους λεπτοδείκτες, στο πέτρινο γουδί της Ξενιασιάς. Μα για τα δάκρυα της αναμονής, τα αστέρια είναι καθαρά, με νεξεδιά, πορτοκαλιά και πράσινα. Έδισε κιόλας ο ήλιος πίσω από την Επτάλοφο. Σιωπή. Ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Εδώ το κλάμα πέφτει από χίλια μάτια. Εδώ όλα είναι ντυμένα σε αυστηρό πέθος. Αυτό το πάθος μόλις και καίει σαν παλιό καντήλι, διπλασιάζοντας σε αναπνοές, διπλασιάζοντας την εχθρική καλοσύνη. Οι υγρές κολόνες υποστηλώνουν παρηγοριές ξεχασμένες. Κι εσύ, μακρινό εγγόνι μια σκοτεινής μνήμης, τραγουδάς, τραγουδάς μες στο παλιό υδαγωγείο με το κεφάλι της Μέδουσας ανεσταμένο, να μετά τις πατημασιές μας, να ακούει το θλιμμένο μας παράπονο. Το λέω σε σένα, κόρη μου, που κλείνεις τις δρομές του χρόνου εγκάδι ενωμένη με το πεπρωμένο. Το λέω σε σένα, παιδί μου, που η φωνή σου σαν πένθυμη Μητρόπολη σμιλεύει αυτοκρατορικές νοσταλγίες. Για ποιον αλίμονο? Δεν είναι κανείς να ανοίξει τώρα πια τις εκκλησιές, τα μοναστήρια. Η βιβλική φωνή σου πεθαίνει μέσα στο λόγο της ασιάτικης συγκίνησης. Τώρα μονάχα φραγκοσικές και αγριολούλουδα αντιλαλούν τις βυζαντινές ψαλμωδίες. Ένας πέτρινος πάγκος, τρία πύληνα σκεύη και ένας είναι ο αμβώνας όπου υψώνεται η μοναχική διαμαρτυρία. Ο παλιός πόνος κιόλας φεύγει, οι ραγιάδες αποσπερνούν, τα νεκρά βασίλεια κλαίγοντας πάνε. Τώρα όλος ο λαός υποκλίνεται μπροστά στο βήμα τους και το γαλάζιο του ουρανού το πανηγύρι κλαίει κι αυτό ένα θλιμμένο σκοπό. Σε ένα παλιό εξορισμένο τραγούδι μοναχικό που γυμνό υψώνεται στη σιγαλιά, τραγουδάει η κόρη, καράβι καραβάκι που πας γυαλό γυαλό, με κόκκινη σημαία και με χρυσό σταυρό. Κι εγώ δεν ξέρω τι, διαμαρτύρεται. Μοιάζει με την ψυχή του ποιητή που απόκαμε κουρασμένη σε μια καταστροφή κληρονομιάς. Τώρα φτάνει της θάλασσας το αλατισμένο παράπονο. Κλαίει όπως ο ψάλτης θλιμμένου κουδουνιού, ένα άρωμα χρόνου χαρισμένο στο βόσπορο. Ξεχασμένα βλαστάρια Αγίων, κληρονόμη μιας βουβής νοσταλγίας που χάνεται. Σιγά σιγά γαλαζώνει ο δρόμος, αληχτώνει η θάλασσα. Η κόρη μένει εκεί, νεόκτιστη μούσα. Τη βλέπω ακόμα αντιληγμένη στην ομίχλη. Είναι το μυθικό άρωμα, με μπρούντζινους λωτούς. Είναι η γαλανή κλωστή, με υψωμένες αναπνοές στο άπειρο. Τώρα γίνομαι σιωπηλός, μονόστιλος, στην επίμονη ενοχή του χρόνου. Αν είσαι για την πόλη και
ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε λίγο και θα... Θα διαβαστεί ένα κείμενο μετά και θα κλείσουμε. Υπάρχει ένα, ναι, υπάρχει ένα όραμα που υπόθηκε στους Δελφούς και θα το παρουσιάσουμε λίγο γιατί μας ενδιαφέρει τώρα στις κρίσεις που περνάμε. Αγάπη μου εσύ. Για πρώτη φορά, το όραμά του, το οποίο βασίζεται στη δελφική ιδέα, με καινούριους στοχασμούς και προεκτάσεις. Συναντιέται με την Άννα Σκυλιανού, η οποία καταθέτει τη συμπαράστασή της στο όραμα και γνωρίζει τον εγγονό του Άγγελου Σκυλιανού, καθώς και τη δισεγγόνα του. Μοιράζεται τις στιγμές και τις σκέψεις του με τους αγαπημένους και τους φίλους του και οραματίζεται την πραγμάτωση του παντοτινού του στόχου, του ελληνικού οράματος. Από μικρό παιδί διαμορφώνα μέσα μου το ελληνικό όραμα. Σε αυτή την παγκόσμια κρίση αξιών να συμπλέξουμε όλοι με παντός είδους δυνάμεις. Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης, προλογίζοντας το έργο του, τι να πει κανείς για έναν που είναι ερασιτέχνης στο επάγγελμα, την ιατρική και επαγγελματία στη ζωγραφική. Λοιπόν, ένα μικρό δείγμα είναι αυτό. Μαζί με το βιβλίο θα διαθέσουμε αυτό το όραμα, το οποίο το 1997 παρουσιάστηκε στους Δελφούς, στα 80χρονα του Σκυλιανού. Και είναι επίκαιρο νομίζω, γι' αυτό λίγο θα έπρεπε να τοποθετηθούμε σε μερικά πράγματα εδώ πέρα. Είναι η δελφική ιδέα στοχασμοί και προεκτάσεις. «Η εχθρή μου είναι η παραπλανόμενη φίλη μου», έλεγε ο Πυθαγόρας, «γιατί η άρνηση και η επίκριση είναι μοιραίες, όπου υπάρχει αληθινή προσπάθεια δημιουργίας». Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, παιδί σχεδόν, ξεκινούσα μέσα από το πατρικό σπίτι το σχολείο την παράδοση προς την αναγνώριση του ελληνικού οράματος. Παρά τις ανυπέρβλητες αντικσότητες, πεποίθησή μου είναι ότι οι πραγματικές πνευματικές αξίες του ελληνισμού υπάρχουν, άφθαρτες, ιερές και τεράστιες, που μια πνοή ακόμα και σήμερα θα αρκούσε να γονιμοποιήσει ολόκληρους πολιτισμούς. Η Ελλάδα όμως χρειάζεται μια ζωντανή και θετική εστία αυτογνωσίας. Πρέπει επιτέλους, πέρα από τα ευκολόγια και έξυπνα επιχειρήματα, σε αυτόν τον τόπο να συγκροτηθεί ένα σχέδιο ισχυρό, οργανικό, με άμεση μα και μελλοντική παρουσία. Ένα σχέδιο όπου θα μπορούσε να ακουμπήσει όλο το διαχρονικό όραμα του ελληνισμού και της οικουμένης. Γιατί ελληνισμός και οικουμένη είναι ίδια πράγματα. Το πραγματικό πρόβλημα δεν βρίσκεται στην οικονομική ή στα πολιτικά σύνορα, αλλά κυρίως μέσα στα πνευματικά εκείνων που διευθύνουν τους λαούς, που κάτω από το πρόσχημα της παιδείας του πολιτισμού με ένα εξαϊλωμένο λαϊκισμό τους χωρίζουν. Τα λείψανα της πνευματικής αυτής ζωής, αν και φέρουν τα στοιχεία κάποιας ενότητας, στην πραγματικότητα στερούνται
από μια παγκόσμια βάση, γιατί τα θεμέλια τους είναι πλαστά. Συνοψίζοντας, η ανθρωπότητα έχει ανάγκη αναδομικής εποπτείας της ιστορίας της, απέτηση να αποσπαστεί από τα τρέχοντα γεγονότα και τις σκοπιμότητες και αφού αναδάμει στο χρόνο να συναντήσει τις πανάρχες ιδέες, δηλαδή τις καθ' αυτό πηγές της ιστορίας. Πρέπει να κατανοήσει το συνθετικό και όχι μόνο το μορφωτικό ρόλο της και να πλησιάσει όλους τους λαούς πάνω σε μια εθνική ενότητα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι κανένα μέρος του πολιτισμένου κόσμου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη δελφική ιδέα και στις προεκτάσεις της πλην του δελφικού κέντρου, διότι εμπεριέχει τη μαγνητική και την εθνική και την ηθική έλξη συμπορευόμενες στο διάστημα των αιώνων. Και όπως έλεγε ο Χένρι Μίλλερ, η σημερινή Ελλάδα έχει υψίστη σημασία για οποιονδήποτε. Είναι η λύση για όλα όσα μας βασανίζουν. Οικονομικώς ίσως να φαίνεται ασήμαντη. Πνευματικά όμως η Ελλάδα είναι ακόμα και σήμερα η μητέρα των εθνών, η κεφαλόβρηση της σοφίας και της έμπνευσης. Και επειδή ο πολιτισμός και ο ελληνισμός ζουν σε κατάσταση αφανών και εφανών κινδύνων και η γύμνα μας άρχισε να φαίνεται από όλες τις μεριές, έχει σημασία, όσοι βέβαια το επιθυμούμε, να ξεκινήσουμε για να δώσουμε ένα ηρωικό υπεύθυνο νόημα στη σκέψη και στη ζωή μας. Είναι αλήθεια, στην εποχή μας κάθε πνευματική κοινωνική λειτουργία έχει χαθεί. Κάθε υψηλή πρωτοβουλία σχολιάζεται με δυσπιστία, με χλεβασμό και με ειρωνία. Οδειάζει η μετριότητα. Η ουσιαστική αυτονομία μας ως λαού και έθνους έχει καταδοχθιστεί ολόκληρη από το όριο μιας ασίδωτης αντιπνευματικής και αντικοινωνικής πολιτικής. Δεν είναι ανάγκη να παριθμίσουμε εδώ όλες τις μορφές από τις οποίες πραγματοποιείται αναμεταξύ μας διαρκώς αυτός ο ενεχειριασμός. Όλα τα συστήματα, διοικητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό, υγειονομικό, δυστυχώς όλα βαραίνουν πια σαν μια ανηλαιή μοίρα πάνω μας. Η πολιτική μας εκφυλίζεται σε μικροφιλολογία και η μικροφιλολογία σε πολιτική. Η δημοσιογραφία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις περισσότερες φορές υφαίνουν ένα ανούσιο καταστρεπτικό για την ψυχή και γενικά για τη διαμόρφωση του ελληνικού λαού παιχνίδι. Ανάμεσα στη σύγκρουση των σκοτεινών αυτών δυνάμεων συνθλίβονται ολόνα και περισσότερο οι μόνες φωνές, οι αληθινές δυνάμεις που μας απέμειναν. Ποιες είναι αυτές? Η νεολαία μας, όπου διψά να γνωρίσει τον εαυτό της και δυστυχώς ο διοικητικά ακόμη υπόδουλος στην ύπεθρο λαός μας. Αλλά στο μεταξύ τι θα κάνουμε για τις τελευταίες αυτές δυνάμεις που μας απομένουν τη νεότητα και το λαό μας? Και προπάντως, με ποια συνθήματα θα προκαλέσουμε να ενωθεί αυτή η νεότητα με τη ζωή και το λαό της? Βεβαίως, ούτε με τα συνθήματα της μικροπολιτικής, υπακούοντας στους κομματισμούς και στις πελατειακές σχέσεις, ούτε με οποιαδήποτε συνθήματα ανεξέλεγκτα, ξενόφερτα, τα οποία δεν αποτελούν σαφή και φωτεινά κριτήρια για μας, αλλά με υπεύθυνα συνθήματα αυτογνωσίας και μόρφωσης, γύρω από τα οποία μπορεί να συνταχθεί μια δημιουργική ελληνική συνείδηση. Ένα λοιπόν από τα άγια αυτά συνθήματα είναι το σύνθημα της επιστροφής προς το βαθύτερο ιστορικό εαυτό μας, που θα μας επιτρέψει ασφαλώς καλύτερα και συντομότερα να κατευθυνθούμε προς την έξοδο, δηλαδή προς το αγνό απολώνιο πνεύμα, αυτό που πρωτοστάτησε στη δημιουργία κάθε άρτιου και μεγάλου, αυτό που στις μέρες μας θα αποφασίσει μια καθολική επανάσταση και θα σημάνει την ουσιώδη λύτρωση των λαών. Μια έξοδο μέσα από όλα τα νεκρά κοινωνικά, τεχνολογικά και διοικητικά συστήματα που μας επιβάλλουν τα σκοτεινά κέντρα εξουσίας γύρω μας. Με την έννοια αυτή, η ίδρυση ενός παγκόσμιου συμβουλευτικού οργανισμού, ο οποίος πάνω από σκοπιμότητες και με βαθιά διεργασία του πνεύματος να μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τις πανάρχαιες αξίες και να επανατοποθετεί τον άνθρωπο σε βάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στη σύγχρονη δυναμική των γεγονότων, είναι επιβεβλημένη είτε το θέλουμε είτε όχι όσο ποτέ. Σε αυτή μας την προσπάθεια βρίσκουμε πολύ κοντά μας και εμπνεόμαστε από τον Άγγελο Σκελιανό. Οι αρχές που άγγιξε βυθισμένος στο παγκόσμιο πνεύμα της δελφικής αμφικτιονίας ισχύουν και για μας.
Οι παραλλαγές που προήλθαν από τις τεχνολογικές εξελίξεις και από τις ταχύτατες εναλλαγές των κοινωνικο-ιστορικών γεγονότων, παραλλαγές όχι στην ιδεολογική βάση, αλλά στην πρακτική εφαρμογή, εμπεριέχουν την προέκταση της δελφικής ιδέας στο υπογάστριο του ελληνισμού, το Αιγαίο. Επίσης, θέλουμε εδώ να τονίσουμε την πρωταρχική σημασία που έχει για μας η υγεία, σημασία που γίνεται όλο και πιο επιτακτική όσο πλησιάζουμε στη δύση του 20ου αιώνα, οι αρχές υγείας του σώματος εν τη υγεία του πνεύματος. Νους υγιής, εν σώματι υγιή είναι επιβεβλημένος. Η προέκταση του δελφικού οράματος έχει ως εξής. Ξεκινώντας με βάση με το αξίωμα του Θεμιστοκλή, που αναγνωρίζει την τεράστια σημασία που έχουν τα ξύλινα τείχη για την επιβίωση Ελλάδος, το όραμα των Δελφών προεκτείνεται σε νέες πρακτικές βάσεις με πλωτά κέντρα και ένα νησί, επιλεγμένο όχι τυχαία, αλλά σε ωραιότατους γεωδυτικούς, γεωμετρικούς σχηματισμούς που αποτελούν στοιχεία της πανελλήνιας αρμονίας των αριθμών και οδηγούν στην ενότητα της χρυσής τομής. Πάνω στα τρίγωνα των Δελφών, των Ελευσινίων και των Ιερών Νήσων Δήλου και Σαμοθράκης. Αλλά θα πει κανείς, με ποια αξιώματα, ποια δόγματα, σε ποιες αρχές στηρίζω την προέκταση της δελφικής ιδέας στο Αιγαίο? Υπάρχουν τρεις σοβαροί λόγοι βασισμένοι στα προαιώνια κοσμολογικά, φυσιολογικά και ψυχολογικά θεμέλια της ζωής. Οι λόγοι αυτοί είναι, πρώτον, ότι στο Αιγαίο από αιώνες σειραίουν ρεύματα Ανατολής και Δύσης, όπου θα μπορούσε να γίνει μια πραγματική προσέγγιση των δύο πολιτισμών. Καθώς έζησα τα εφηβικά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και με τα εφηβικά στην Ελλάδα, πιστεύω ότι απομένει και η μοναδική σοβαρή πρόταση της εποχής μας. Δεύτερον, η εγκατάλειψη των Ακριτικών νησιών μας. Ως σκεπτόμενος άνθρωπος και ως γιατρός, ένιωσα από τις κατά καιρούς επισκέψεις μου βαθύτατη θλίψη, βλέποντας να στερούνται υγειονομικής περίθαλψης, να χωλαίνουν εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και να μαραζώνουν οικονομικά. Παράδειγμα, η Τήλος και το Καστελόριζο. Τρίτον, η επιλογή ενός νησιού, κατά την άποψή μου, είναι ο χώρος από τον οποίο μένουν μακριά η ηλική ασυδοσία της εποχής. Διαγράφεται από την ψυχή η καιροσκοπική πολιτική, τα δογματικά λείψανα της αματολής πνευματικής ζωής και μπορούμε να βαδίσουμε ειρηνικά στην άρτια διονυσιακή συνθήκη της Απολλώνιας Ιθικής. Καταλήγοντας, τα βασικά μας οράματα έχουν άμεσους και έμμεσους στόχους. Ένας άμεσος στόχος μας είναι μια πλωτή αμφικτιονία, ένα καράβι δηλαδή, που θα αρχίσει με την προαιώνια ελληνική παράδοση, με κάποια πράξη συνθετική και ομαδική, τοποθετώντας μέσα στα πλωτά κέντρα όλα τα στοιχεία της λαϊκής αυθορμησιάς που απόμεινα στην Ελλάδα, έκθεση υφαντουργίας, λαϊκής βιοτεχνίας, αγγειοπλαστικής, καθώς και παρουσίαση της λαϊκής μας παράδοσης με χορούς και λαϊκά άσματα, ώστε όλος ο κόσμος να γυρίσει και να κοιτάξει την Ελλάδα με το σεβασμό που της ανήκει. Αυτή η πράξη δεν πρέπει να αποτελεί αυτοτελή σκοπό, αλλά να συμπληρώνεται από συνέδρια εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, οικολογικά που θα υποκούν στις αρχές της δωρικής ορθοδοξίας. Η πλωτή αυτή αμφικτιονία θα υπάγεται στο Δελφικό Κέντρο και θα επανδώνεται από καθηγητές παγκόσμιας εμβέλειας που θα κατέχουν έδρες στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό. Τα πλωτά κέντρα θα εμπεριέχουν το τρίγωνο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της οικονομίας με συνιστόσα την υγεία. Θα αποτελούνται από ομάδες υγείας, ομάδες διαλέξεων, μουσικής κτλ. Τα πλωτά αυτά κέντρα θα δύναται να είναι αυτόνομα, αυτοελεγχόμενα και στο μεγαλύτερο μέρος αυτοχορηγούμενα. Όλο αυτό το σύμπλεγμα πλοίο νησί θα υποπτεύεται από το Δελφικό Κέντρο. Έμεσος στόχος στο εγγύς μέλλον είναι, όπως προαναφέραμε, ένα νησί επιλεγμένο πάνω σε γεωδετικούς και γεωμετρικούς σχηματισμούς με τα ιερά τρίγωνα των Δελφών μας. Ελευσίνας, Δήλου, Σαμοθράκης. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μπάρνατ ήθελε σε ένα νησί να εγκατασταθεί και να κάνει ένα κέντρο υγείας. Όπως κατά καιρούς ακόμα και οι Beatles θέλουν ένα νησί. Το νησί σε περιχαρακώνει και δεν σε αφήνει να μολυνθεί από τη χειδαιότητα της εποχής μας. Λοιπόν, το κέντρο οικισμού που θα το. Που λέμε, ναι. Στο κέντρο του οικισμού θα τοποθετείτε το παγκόσμιο σύμβολο όπως του Εσύλου Προμηθέα. Και γύρω από το κέντρο αυτό θα συγκεντρώνονται όλα τα πολιτιστικά στοιχεία που απόμειναν στην Ελλάδα. Η φράση του Νίκου Καζαντζάκη από την ασκητική, που είναι το μήνυμα που αφορά πλέον μικρούς και μεγάλους, όλους μας, να αγαπάς την ευθύνη, να λες
Εγώ μονάχος που έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Άρα είναι υποχρέωση και χρέος του καθενός μας χωριστά, αλλά και στο σύνολο, να συμβάλλουμε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Σε μια εποχή που υπάρχει οικουμενική κρίση αξιών και ο άνθρωπος αντιμετωπίζει αδιέξοδα και παγίδες πανταχώθεν, κάνω έκκληση στις φωτεινές και πνευματικές και τις οικονομικές δυνάμεις του ελληνισμού και φιλελληνισμού, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, να ενεργοποιηθούν τώρα που οι συμπληγάδες του Σκότους απειλούν την πατρίδα του Ορφέα. Επειδή σε αυτόν τον τόπο πολλά παραποιούνται και παρεμηνεύονται λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας του προγράμματος αυτού, όπως έλεγε ο Άγγελος Κελιανός, αν αφαιθώ όχι ως γραφειοκρατούμενος, όχι ως μεταπράτης τρίτων σκέψεων, αλλά ως ποιητής που ποιεί δηλαδή, τότε παίρνω ακέραια την ευθύνη να οδηγήσω το όραμα αυτό σε πλήρη δημιουργικό προορισμό. Γιατί όπως αναφέρω σε ένα μου στίχο, με στραπίσματα της βροχής, ιστορικό σύμβολο υπερπόντιων αξιών η Ελλάδα, το μεγάλο ανέμισμα των καιρών κινδυνεύει. Ευχαριστώ.